Πάμε λίγο παρακάτω με την πρόεδρο της ΕΛΜΕ, την κυρία Αρετή Σπαχή. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλεράκη. Ζητώ συγγνώμη για την βραχνάδα της φωνής. Είναι ο αγώνας των ημερών που καταγράφεται βέβαια και στη φωνή. Αλλά μπορεί να είμαστε βραχνιασμένοι, όχι αδύναμοι όμως. Έτσι. Να το πω. Δεν θα περίμενα κάτι άλλο, κυρία Σπαχή, ειδικά από εσάς. Λοιπόν, και από τη βάση των εκπαιδευτικών που είναι ουσιαστικά στις επάλξεις ενός αγώνα για το δημόσιο και δωρεάν σχολείο, για τη σταθερή δουλειά. Να πω καταρχάς ότι χαιρετίζουμε την Ένωση Γονέων και την κίνησή της να δημοσιοποιήσει ουσιαστικά τη στήριξη στον αγώνα των εκπαιδευτικών με την ανοιχτή επιστολή. Όντως, εμείς επιδιώκουμε να έχουμε ένα μέτωπο παιδείας και τους απευθύνομαι και από αυτή το ραδιοφωνικό βήμα. Πρόσκληση για την επόμενη Δευτέρα, 20 του Φλεβάρι, 7 η ώρα στο Τρίτο Λύκειο, όπου θα κάνουμε συνάντηση μαζί με τους μαθητές μας και τους γονείς, τους συλλόγους δηλαδή γονέων, την Ένωση και την Ομοσπονδία, τους εκπροσώπους, γιατί θα οργανώσουμε εδώ καταρχάς παγκρίτιο συλλαλητήριο. Έχει βγει απόφαση του συντονιστικού των ΕΛΜΕ της Κρήτης, λέμε, αλλά ουσιαστικά λείπει το Λασίθι, τέλος πάντων Ηρακλείου, Χανίων και Λασιθίου. Και επιπλέον να πω ότι σήμερα η εκπαίδευση είναι στο πόδι. Δηλαδή τι περιμένει η κυρία Κεραμέως, τι παραπάνω περιμένει να καταλάβει? Η απόφαση της Ομοσπονδίας, να πω ότι είναι ομόφωνη. Και σπανίως, κυρία Δουλγαράκη, πετυχαίνουμε τέτοια. Ομοφωνία και ομοθυμία. Με 100% απόφαση. Κάτω τα χέρια από τους νεοδιορίστους. Κανείς επιθεωρητής στην τάξη. Μονιμοποίηση τώρα των νεοδιορίστων χωρίς καμία αξιολόγηση. Λοιπόν, είναι ιστορική η καμπή. Όντως, για τις κοινωνίες και του σχολείου. Είναι ιστορική επίθεση, αλλά είναι και ιστορικός ο αγώνας. Αυτό θέλω να πω. Έχουν αποδείξει οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους, για να πάρουν τους βασικούς σταθμούς τους, το 1988, το 1998 με το Μαντογάνα Στρέπ, ακόμα και το 2013, το 2013, που με τον αγώνα μας φέραμε πίσω τους συναδέρφους που είχαν μπει σε διαθεσιμότητα, που ήταν απόλυτη στην πραγματικότητα. Έχουμε αποδείξει ότι την κρίσιμη στιγμή ξέρουμε και την ενότητα και τον αγώνα και την αντίσταση. Μα από τη στιγμή, κυρία Σπαχή, που ως αναπληρωτές αυτοί οι άνθρωποι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ούτως ή άλλως, έχουν δεχθεί πάρα πολλές αξιολογήσεις, γιατί τους βάζει από την αρχή σε αυτό το κάδρο και γιατί τους πάει, όπως και οι ίδιοι καταγγέλουν, με το δίλημα ή θα αξιολογηθείτε ή θα το δεχθείτε ή θα παραταθεί το καθεστώς του δόκιμου, και αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάτε λίγο παρακάτω, δεν θα μονιμοποιηθείτε. Είναι ανοιχτή τρομοκρατία τώρα. Οι άνθρωποι έχουν στείλει στο Πανεπιστήμιο δεκάδες μαθητές. Δεν είναι το ζήτημα, κυρία Δουλγεράκη, της αξιολόγησης ή η αναγνώριση της αξίας. Έτσι είναι ωραία λέξη, το έχουμε ξαναπεί. Και ωραίο το περιεχόμενο της σημασιολογικό. Ο στόχος της είναι η απαξίωση, όχι η αναγνώριση της αξίας του σχολείου και του εκπαιδευτικού. Άρα δηλαδή είσαστε το πρώτο βήμα, μισό λεπτό. Άρα, κυρία Σπαχή, θέλετε να πείτε ότι το πρώτο βήμα είναι ο δάσκαλος, το δεύτερο βήμα είναι να δεις εάν θα προχωρήσει ή δεν θα προχωρήσει η αξιολόγηση για το ίδιο το σχολείο, μα αυτό παρακάτω εμένα το δικό μου το μυαλό πονηρά μπορεί να πηγαίνει στο ότι άντε περιορίζω και τα σχολεία, άντε κλείνω σχολεία. Τι είναι όλο αυτό το πράγμα δηλαδή? Βέβαια, καταρχάς θα τα κατηγοριοποιήσει. Αλλά ξεκινά όντως από τους εκπαιδευτικούς. Τι θα κερδίσει αν τα κατηγοριοποιήσει τα σχολεία? Δηλαδή, μπράβο. Αν σήμερα τους δίνει μια στήρα γνώση, αν βλέπουμε ότι τα παιδιά δεν παίρνουν εκείνες τις γνώσεις που τους είναι απαραίτητες συνολικά για τη ζωή τους, και νομίζω το καταγράφεται, αλλά βγαίνουν παιδιά τα οποία πάρα πολλές φορές στερούνται βασικών γνώσεων, γιατί πάνε τυφλά σε ένα σύστημα που λέγεται πανελλαδικές εξετάσεις, εξεταστικό σύστημα και τίποτα περισσότερο. Αν λοιπόν κατηγοριοποιήσει το Α, το Β, το Γ σχολείο, τι είναι αυτό που θα κερδίσει για τους μαθητές? Για το ίδιο για δεν ξέρω το Υπουργείο. Μας, λοιπόν, να πούμε ότι όχι μόνο δεν θέλει να τους εξοπλίσει μορφωτικά και γνωστικά, τους έχει επιβάλει και ακόμα πιο δύσκολα, πιο πολλά εμπόδια με την Τράπεζα Θεμάτων και την ελάχιστη βάση της αγωγής. Ουσιαστικά λέει σε αυτούς που είναι υποψήφοι για το Πανεπιστήμιο ότι σας κλείνω την πόρτα, γιατί αυτό κάνει,
και με την Τράπεζα Θεμάτων, ουσιαστικά στερεί από τον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να εξετάσει τους μαθητές που ουσιαστικά διδάσκει όλη τη χρονιά, που ξέρει πώς αφομοιώνουν, τι αφομοιώνουν, τι γνωρίζουν, και λέει σου στερώ το δικαίωμα να εξετάσει τους μαθητές σου. Για να βάλω ένα πρόσωπο μηχανισμό ουσιαστικά μαζικής απόρριψης των παιδιών. Δεν δίδει γνώση, δεν δίδει προϋποθέσεις. Είμαστε 20, έχουμε τμήματα με 27 παιδιά μέσα, 28. Δεν έχουμε κτίρια, είναι επισφαλή τα κτίρια μας, το έχουμε ξαναπεί. Γιατί έχει γίνει πολύ δώρος για το Καπιτανάκι, αλλά δεν είναι μόνο. Να πω για τα ειδικά σχολεία. Εδώ στον Άγιο Ανήτο Χωστό, ότι και μάλιστα επειδή είναι ειδική ζώνη εκπαίδευσης, έπρεπε να έχει ειδική φροντίδα από το κράτος, και όμως είναι εκτεθειμένα τα παιδιά, ας πούμε, γιατί τα κτίρια είναι πολύ επισφαλή. Γιατί υπάρχει ένας λόφος και μπορεί να πέσει πάνω τους. Και όμως δεν λαμβάνονται μέτρα για το Αρκαλοχώρι, για το Χαψάνο, το έχουμε ξαναπεί. Και για πολλά άλλα σχολεία. Δεν έχουμε λοιπόν κτίρια, δεν έχουμε εκπαιδευτικούς. Και όμως τι θέλει η κυβέρνηση? Ουσιαστικά να στερήσει τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών από τη στοιχειώδη μόρφωση που παίρνουν. Το σχολείο και τώρα, κυρία Δουλγεράκη, δεν είναι το σχολείο της κοινωνικής ισότητας. Όμως δεν είναι το σχολείο το διαλυμένο, το κατηγοριοποιημένο, το σχολείο που ουσιαστικά θα επιφυλάσσει τη μοίρα του λειτουργικού αναλφαβητισμού για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων, και θα βέβαια στην κορυφή της διαβάθμισης τα σχολεία των ολίγων και κλεκτών, βεβαίως, και θα αποδίδουν καλύτερα και θα έχουν κατηγοριοποιημένους εκπαιδευτικούς. Εμείς ως δάσκαλοι πάβουμε να λειτουργούμε. Θα είμαστε ουσιαστικά οι εντεταλμένοι στην υπηρεσία της αναπαραγωγής ενός μοντέλου σκέψης, αυτό που θέλει σήμερα ο ΩΣΑ, αυτό που θέλει σήμερα ο μηχανισμός του κεφαλαίου, που δεν θέλει ο λαός πάντως και που δεν ικανοποιεί τις ανάγκες της επιστήμης, πρέπει να το πούμε. Είναι αντιεπιστημονικός δρόμος. Και μάλιστα ο επιθεωρητής στην τάξη, ο επιθεωρητισμός είναι αντιεπιστημονισμός. Πρέπει να το δούμε αυτό. Μας επιστρέφουν 40 χρόνια πίσω, και δεν είναι μόνο το ότι ελέγχεται, αστυνομεύεται η σκέψη, η δράση του εκπαιδευτικού, γιατί αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι ότι από αυτή τη στιγμή ο επιθεωρητής μπει στην τάξη, στην πραγματικότητα δένει μετά η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, γιατί εδώ δεν είναι μόνο ο νόμος Γαβρόγλου, ο νόμος Κεραμέως είναι και ο νόμος Γαβρόγλου, και κάνουν ένα πακέτο διαβάθμισης σχολείων και εκπαιδευτικών που συνιστά στην πραγματικότητα ακύρωση των βασικότερων κατακτήσεων. Πρώτον, της σταθερής και μόνιμης εργασίας του εκπαιδευτικού, γιατί δεν θα ξέρει πού θα δουλεύει, σε ποια κατηγορία βρίσκεται κάθε χρόνο, πού θα ψάχνει ώρες, σε ποια κατηγορία σχολείου θα βρεθεί. Μάλιστα. Τα είπατε όλα. Και τι θα μπορεί να κερδίζει η πολιτεία από αυτό το σχολείο, με σπόσορες και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία ακούστηκαν και από τον κύριο Παδουλουφάκη πριν από λίγο. Είπατε ότι 20 Φεβρουαρίου, κυρία Σπαχή, ότι θα γίνει μια συνάντηση στο Τρίτο Λύκειο Ηρακλείου. Έχουν κληθεί μαθητές, έχουν τα συμβούλια τους, έχουν κληθεί τα συμβούλια των γονέων σε όλη την Ελλάδα. Ναι, δεν έχουμε αποστείλει ακόμα την. Όλη την Κρήτη. Αλλά το λέμε από εδώ και εν πάση περιπτώσει ναι. Ναι, σαφέστατα. Είναι μόνο μία παγκρίτια κινητοποίηση, ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο, είναι σε αυτό το πνεύμα της απεργίας διαρκείας των εκπαιδευτικών της Κρήτης, όσο έχει ακουστεί? Κοιτάξτε, εμείς έτσι κι αλλιώς θέλουμε να συντονιστούμε ως πρωτοβάθμια όργανα και ως ΕΛΜΕ και ως Σύλλογη Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και να συντονιστούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλουμε και ζητούμε και από την ΟΛΜΕ να κλιμακώσει τον αγώνα. Σήμερα όμως είναι το πρώτο παιδιακό βήμα. Ούτως ή άλλως ο παλμός είναι δεδομένος, ο αγωνιστικός, ο θυμός, η οργή. Η απεργία έχει, και από ήδη βλέπουμε δηλαδή και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ότι έχει επιτυχία. Η συγκέντρωση θα είναι μαζική. Η ενότητα των εκπαιδευτικών και ο παλμός αναδεικνύει το δίκιο, και σας επαναλαμβάνω ότι είπατε στην αρχή του λόγου σας για μια σπάνια ομοψυχία που υπάρχει στην παρούσα φάση. Βέβαια. Να πούμε ότι ο συνδικαλισμός είναι πολύγρωμος. Έχουμε διαφωνίες, έχουμε αντιθέσεις, και σωστό είναι αυτό, γιατί αυτό είναι και το αλάτι της δημοκρατίας. Μάλιστα. Για να συσπηρώνεται όμως η ομοσπονδία στο 100% και να λέει κάτω τα χέρια από τα βασικά μου δικαιώματα, σημαίνει ότι αυτή η πολιτική όχι μόνο είναι άδικη, είναι βάρβαρη, είναι αντιλαϊκή, mm-hmm. είναι μια πολιτική
μεσαίωνα εργασιακού και μορφωτικού. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Γι' αυτό λοιπόν την καταδικάζουμε. Και σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και για τον χρόνο που μας δώσατε, κυρία Σπαχή. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, κυρία Δουλγεράκη, και καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς σε 11 η ώρα στην πλατεία Ελευθερίας, στην πλατεία και στη συγκέντρωση του αγώνα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Δίνω το λόγο στον αντιπρόεδρο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη, γιατί είδα αυτή την ανοιχτή επιστολή της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ηρακλείου προς τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους καλεί, και θα αναφέρω, κύριε Δουλουφάκη, μόνο τον πρόλογο, να μην υποκύψουν. Τους καλείτε να μην αποδεχθούν να γίνουν συνένοχοι στα σχέδια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας για το νέο σχολείο, την αξιολόγηση, τόσο την ατομική τους όσο και της σχολικής μονάδας. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, και καλημέρα. Αλήθεια, εμείς σαν γονείς λέμε, τι αξιολόγηση να κάνουμε σε αυτό το κράτος. Όταν τα παιδιά μας πηγαίνουν σε σχολεία, σε κτίρια τα οποία είναι... Όχι απλά παλιά, είναι 50-60 χρονών. Πλέον πολλά από αυτά έχουν γίνει επικίνδυνα. Παρένθεση, μετά το φωνικό σεισμό και τους σεισμούς που είχαμε εδώ πέρα πέρυσι, το φωνικό σεισμό στην Τουρκία εννοώ, αλήθεια υπάρχει κάποια πρόβλεψη, έχουν γίνει κάποιες μελέτες, κάποιες έρευνες, κάποιες στατικές μελέτες τέλος πάντων στα σχολικά κτίρια, τα οποία να ξέρουμε επαρκούν, είναι ασφαλή για τα παιδιά μας. Όταν πηγαίνουν τα παιδιά, οι μαθητές, σε κρύα κτίρια, χωρίς κατάλληλες υποδομές, χωρίς να ανταποκρίνονται σε σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, έτσι. Άρα, τι αξιολόγηση να κάνουμε όταν οι μαθητές μας, τα παιδιά μας δηλαδή, είναι μέσα σε τάξεις των 25-30 ατόμων. Όταν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι εν γέννη ανεπαρκές, όταν βλέπουμε όλοι ότι προωθείται μια στήρα γνώση της απλής απομνημόνευσης και της απόλυτης εξειδίκευσης, χωρίς να προάγεται, ας πούμε, μια σκέψη, μια κριτική σκέψη, μια αγάπη για τη μόρφωση, για την παιδεία μέσα από αυτό το σχολείο, έτσι. Άρα, γιατί αξιολόγηση μιλάμε, όταν δεν έχεις λύσει βασικά πράγματα. Βασικά πράγματα στην παιδεία, όταν οι γονείς αναγκάζονται να πάνε στην παραπαιδεία, τη λεγόμενη παραπαιδεία, έτσι, και να πληρώσουν, όσοι από αυτούς βέβαια μπορούν, έτσι, σε μια κατεπίφαση δημόσια δωρεάν παιδεία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να είμαστε υπέρ ενός κράτους που μέσα σε αυτή την αξιολόγηση έχει και τον όρο εξοικονόμηση πόρων. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Παραδέχεις δηλαδή ότι ως κράτος ότι ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος και άρα οθεί τον εκπαιδευτικό σε οικονομία, σε έβρεση πόρων, σε ένα αγαθό όπως η παιδεία? Μιλάμε για τέτοιο, για εξοικονόμηση πόρων? Κοιτάξτε, κύριε Δουλγεράκη, και εμείς σαν γονείς έχουμε βαρεθεί να ακούμε ότι πρέπει να γίνει εξοικονόμηση πόρων σε αγαθά, αγαθά όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι ο πολιτισμός, όπως είναι η υπηρεσία. Έτσι. Δεν μπορούμε να είμαστε παρά υπέρ και μαζί με τον αγώνα των εκπαιδευτικών, τους οποίους εμπιστευόμαστε. Τους εμπιστευόμαστε γιατί έχουν τα παιδιά μας και ξέρουμε τις ανάγκες και πιστεύουμε ότι και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί μάχονται για ένα καλύτερο σχολείο. Τώρα, τι να πω. Έχετε δίκιο, έχετε άδικο. Αυτά τα οποία βλέπουμε ούτως ή άλλως δεν είναι λύσεις για τα παιδιά, έτσι όπως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι όπως πέρασαν μέσα στην πανδημία, οι λύσεις οι οποίες βρέθηκαν, τα αποτελέσματα αυτών των λύσεων και πώς ήρθανε με την τηλεκπαίδευση, το πόσο έχουν επηρεάσει τα πράγματα, το ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα τα παιδιά μας σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη στήρα τη γνώση, αυτά τα οποία παίρνουν, κτηριακές υποδομές, τι να πω, και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και πρωτοβάθμια εκπαίδευση που είναι. Ναι, δηλαδή που είναι. Ξεκινάμε κάθε χρόνο και όχι μόνο τώρα. Μιλάμε τώρα για δεκαετίες. Ξεκινάει κάθε χρονιά και δεν ξέρουμε αν το παιδί μας θα έχει το δάσκαλο της ειδικής αγωγής, αν θα έχει τον εικαστικό, αν θα έχει καν και το μαθηματικό σε πολλά σχολεία. Όταν υπάρχουν κενά σε παράλληλες στηρίξεις. Όταν, δηλαδή, προβλήματα σε υλικοτεχνική υποδομή. Σε μουσικά όργανα, καταλαβαίνετε ότι ένα κράτος δεν μπορεί να μιλάει για αξιολόγηση όταν το ίδιο το κράτος δεν έχει λύσει τα βασικά πράγματα. Αυτό που είπα πριν για την εξοικονόμηση πόρων, ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι οθεί τους εκπαιδευτικούς να βρίσκουν
να βρίσκουν χορηγούς. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πλήρη εμπορευματοποίηση της παιδείας και μέσα στα δημόσια σχολεία. Τα οποία δεν ξέρω, κύριε Δουλειράκη, φαντάζομαι ότι κανείς εδώ πέρα δεν θέλει να δημιουργούνται σχολεία 2 και 3 ταυτιτήτων. Δηλαδή, σε μια περιοχή, σε μια γειτονιά, ξέρω εγώ, που υπάρχει, ας πούμε, ένα βιωτικό επίπεδο υψηλό, ένας εκπαιδευτικός θα μπορεί να βρει χορηγούς να ανταπεξέλθουν σε ανάγκες φωτοτυπικού χαρτιού, σε κυμολίες, σε μαρκαδόρες κτλ. Σε μια λαϊκή γειτονιά, ας πούμε, που υπάρχει, ας πούμε, βιοποριστικό πρόβλημα, φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Άρα, απευθείας δημιουργεί, ούτως ή άλλως υπάρχουν, δημιουργεί σχολεία 2 και 3 ταχυτήτων. Εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Εμείς θέλουμε ένα ενιαίο σχολείο. Από το χωριό, το μικρό το χωριό, το απομακρυσμένο χωριό, μέχρι το σχολείο, το γυμνάσιο, το λύκειο, που είναι στο κέντρο της μεγάλης πόλης. Θέλουμε ενιαία δημόσια εκπαίδευση, τις ίδιες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Τα είπατε όλα. Γι' αυτό και καλείτε τους εκπαιδευτικούς Ανένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου με αυτή την ανοιχτή επιστολή σας να μην υποκύψουν και να μην αποδεχθούν να γίνουν συνένοχοι στα σχέδια της κυβέρνησης, όπως λέτε, και του Υπουργείου Παιδείας, για το νέο σχολείο, την αξιολόγηση τόσο την ατομική τους όσο και τη σχολική μονάδα. Κύριε Δουλουφάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Κάτι τελευταίο. Βλέπουμε πολλές φορές όταν κάποιες κοινωνικές ομάδες κάνουν ένα αγώνα. Να υπάρχει, επειδή το συναντάμε και σε πολλούς γονείς αυτή τη στιγμή, να βρίσκονται απέναντι στους εκπαιδευτικούς, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό, λίγο πολύ, σαν κοινωνικό σύστημα, το έχουμε βιώσει όλοι τα τελευταία χρόνια, ότι όταν διεκδικούμε κάποια πράγματα, βρίσκουμε τους υπόλοιπους απέναντί μας. Γιατί εκεί μας κατευθύνουν. Ας δώσουμε μια ψήφο εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πραγματικά ξέρουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Μάλιστα. Και ας τους στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, από τον 984.